Να καλέσουμε στο βήμα τον αξιότιμο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο Παναγιώτη, για τον δικό του σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι των Αρθών, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε της Πάρθης, επιτρέψτε μου καταρχήν να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης αυτής της εκδήλωσης και για τα άριστα μέτρα ασφαλείας και αντιμετώπισης του κορονοϊού που έχετε πάρει στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, όπως και σε ολόκληρο τον νομό, αναδεικνύοντας τον νομό μας σε πρωταθλητή στην αντιμετώπιση αυτού του αόρατου αλλά υπαρκτού και επικίνδυνου κινδύνου για όλους τους πολίτες. Πολίτες της Σπάρτης, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, στον τόπο καταγωγής μου, στον τόπο που βρίσκονται οι ρίζες μου. Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ και αντικρίζω τις αγιασμένες πέτρες της ελληνικής γης, δίπλα στον Ταΐγετο και στον Πάρνωνα, σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι για κάθε άνθρωπο, για κάθε Ελληνόπουλο, για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όχι μόνο να γνωρίζει την ιστορία της πατρίδας του, αλλά να είναι δεμένος με τον τόπο του. Γιατί κανένας, και ιδιαίτερα όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα δίκαια του τόπου του εάν δεν γνωρίζει την ιστορία του και αν δεν διατηρεί ζωντανές τις ρίζες του. Συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών, από τότε που ο Λεωνίδας με τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσποιείς απίφθηναν το Μολόν Λαβέ και αγωνίστηκαν σε μια άνηση μάχη ενάντια στους Πέρσες. Στα χρόνια που έχουν περάσει, η μάχη των Θερμοπυλών, ο Λεωνίδας, οι 300 Σπαρτιάτες μετέτρεψαν τη Σπάρτη σε ένα παγκόσμιο brand name ταυτισμένο απολύτως με την έννοια της θυσίας. Της θυσίας υπέρ της πατρίδας, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ των ιερών βωμών και εστιών. Το ανεπανάληπτο θάρρος, η περίσσια τόλμη, και κυρίως η θυσία τους έμειναν ζωντανό παράδειγμα γενναιότητας στην παγκόσμια ιστορία έως και σήμερα. Και είναι γεγονός ότι το μήνυμα αυταπάρνησης και υπακοή στην πατρίδα μόνο περηφάνεια νιώθουμε για τους λεβέντες που πιλοτάρουν αυτά τα αεροπλάνα που κάθε μέρα, κάθε στιγμή υπερασπίζονται την ακεραιότητα της πατρίδας μας στον αέρα. Όπως το ίδιο κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις παντού. Από τον Εύρο, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, μέχρι την Κρήτη. Σε οποιοδήποτε όριο, σε οποιοδήποτε σύνορο της πατρίδας μας. Και είναι γεγονός ότι το μήνυμα αυταπάρνησης και υπακοής στην πατρίδα, της κοίνων ρήμας υπηθόμενη, όπως έγραψε στην επιτύμβια στήλη ο Σιμονίδης ο Κίος για τους 300, ένωσε τις ελληνικές πόλεις και έδωσε την απαραίτητη δύναμη στους Έλληνες για να συντρίψουν στη συνέχεια με συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική τους Πέρσες. Τα μηνύματα λοιπόν των προγόνων μας προς εμάς τους σύγχρονους Έλληνες είναι ξεκάθαρα και πολύ συγκεκριμένα. Σήμερα που διάγουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στα εθνικά μας θέματα, σήμερα που οι απαιτήσεις της Τουρκίας και οι προκλήσεις της είναι περισσότερο απαράδεκτες από ποτέ, όπως και οι καθημερινές απειλές προς τη χώρα μας αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής της Άγκυρας, σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται η απόλυτη ενότητα του ελληνισμού και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής.
όλων των Ελλήνων παντού στη γη. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με σχέδιο, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Το στοιχείο της αυταπάρνησης και η διάθεση της υπεράσπισης με κάθε τρόπο των δικαίων μας από κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις μας, για τις οποίες είμαστε περήφανοι, είναι κάτι περισσότερο από δεδομένο. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι απαιτείται περισσότερο από ποτέ και τώρα σχέδιο και στρατηγική. Οι Έλληνες το 480 π.Χ. και αφού η θυσία του Λεωνίδα αφύπνισε τους πάντες, ενωμένοι και με συγκεκριμένο σχέδιο, διάλεξαν να δώσουν την τελική τους μάχη στη Σαλαμίνα, η οποία υπήρξε καθοριστική για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού. Μπορεί κανείς άραγε να φανταστεί τι θα είχε γίνει αν στην αυμαχία της Σαλαμίνας είχαν επικρατήσει οι Πέρσες. Ποιο θα ήταν το μέλλον, όχι της Ελλάδας, το μέλλον της ανθρωπότητας. Πώς θα γραφόταν η ιστορία από την ηγεσία της δεσποτικής Ανατολής. Θα υπήρχε ο χρυσούς αιώνας του Περικλή και η ελληνική φιλοσοφία που τόσο επηρέασε την ευρωπαϊκή αναγέννηση και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Σε αυτά τα ερωτήματα, ευτυχώς, χάρη σε εκείνους τους προγόνους μας, μόνο θεωρητικές απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Καθοριστικά στοιχεία λοιπόν για την επιτυχή έκβαση κάθε εθνικού αγώνα είναι πρώτον η ύπαρξη ενότητας στην ηγεσία και στο λαό και δεύτερον η ύπαρξη σχεδίου και συγκεκριμένης στρατηγικής. Εμείς πρέπει να διαλέγουμε πού, πότε και πώς θα δώσουμε τις μάχες μας για να διασφαλίσουμε απέναντι σε αυτούς που επιβουλεύονται την πατρίδα μας ότι αυτές οι μάχες θα είναι νικηφόρες και να μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός με ψυχραιμία, σχέδιο και στρατηγική αναδεικνύει τις τελευταίες εβδομάδες σε όλα τα διεθνή φόρα το αβάσιμο των διεκδικήσεων της Τουρκίας, την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και ειρηνικής συνύπαρξης, θέτοντας κάθε σύμμαχο και φίλο της Ελλάδας πρώτων ευθυνών του. Οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε αυτή τη στρατηγική ώστε οι πάντες διεθνώς να λαμβάνουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή και είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα δίκαιά της σε κάθε περίπτωση. Και από την πλευρά τους, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, θα πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν ότι είναι πιο καλό και για εκείνους, και για την περιοχή, και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να εγκαταλείψουν τις προκλήσεις και την ακραία επιθετική ρητορική σε υψηλούς τόνους, να εγκαταλείψουν τους μεγαλοειδεατισμούς τους, που ξέρουν ότι δεν μπορούν να τους πραγματοποιήσουν. Είναι καλύτερο για τους δύο λαούς, είναι καλύτερο για τις δύο χώρες, να έχουμε ειρηνικές σχέσεις βασισμένες στο διεθνές δίκαιο. Είναι καλύτερο να έχουμε τέτοιες σχέσεις παρά να είμαστε εχθροί. Η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε διάλογο υπό μία απόλυτη προϋπόθεση. Να σταματήσουν αμέσως οι προκλήσεις και οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας του κυρίου Ερντογάν. Και φυσικά πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το μόνο αντικείμενο ενός τέτοιου διαλόγου είναι η διευθέτηση των θεμάτων της υφαλοθρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών. Τίποτε άλλο. Από την πλευρά μας απαιτούμε από τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση την απόλυτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας πρέπει να υπάρξουν και μάλιστα σοβαρές για να γίνει κατανοητό ότι κανείς δεν μπορεί να παριστάνει το χωροφύλακα στην περιοχή και ότι μόνο η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και όχι τα όπλα, οι εκβιασμοί και οι απειλές μπορούν να παράγουν πραγματικά ένομα αποτελέσματα. Χρέος της διεθνούς κοινότητας είναι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να εφαρμόζει τους κανόνες και το δίκαιο. Χρέος δικό μας, των Ελλήνων, είναι να είμαστε απολύτως έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα δίκαιά μας με κάθε τρόπο απέναντι σε οποιονδήποτε τα επιβουλεύεται. Και εκδηλώσεις σαν και αυτή που σήμερα πραγματοποιείται δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός έχει πανίσχυρο φρόνημα, είναι απολύτως ενωμένος, ψύχρεμος και έτοιμος να κάνει τα πάντα για να υπερασπίσει την πατρίδα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια.